Την καλημέρα μου, την όμορφη μου καλημέρα από την Εθνική Οδό, κολλημένη στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Καλά είναι όμως, συνήθως κολλάω από το ύψος της Λυκόβρισης, αλλά τώρα έχω κολλήσει στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Κάτι είναι και αυτό. Και εντάξει, έχω πολύ χρόνο μπροστά μου, έχω 45 λεπτά για το ραντεβού, δεν πιστεύω ότι θα αργήσω, θέλω να πιστεύω. Τουλάχιστον εγώ έχω πάρει εδώ πέρα μπαρίτσες, νερό για να πιω και βιταμινούλες και το ένα και τα άλλο. Πηγαίνω προς την κυρία Τζούμα να κάνω δερμοαπόξεση στο πρόσωπο. Είναι μια θεραπεία την οποία την αγαπώ και δεν την αλλάζω με τίποτα. Θέλω τουλάχιστον 4 φορές μέσα στο χρόνο να την κάνω. Κανονικά θέλει πιο συχνά, αλλά τέλος πάντων με το μωρό δεν μου είναι και πάρα πολύ εύκολο. Και να κάνω και την αφαίρεση τατουάζ που σας είπα. Έχω φέρει και την κρεμούλα μου. Να βάλω τώρα σε λιγάκι, έτσι κι αλλιώς ακινητοποιημένη είμαι. Μπορώ να βάλω λίγο. Και αυτή η κρέμα είναι ξυλοκαίνη, τη βάζω και δεν νιώθω τίποτα όταν μου κάνουν το λέιζερ για την αφαίρεση του τατουάζ. Και πάω εκεί να συναντήσω τη Διονυσία, που εγώ κάθε φορά σας έχω πει ζητώ τη Διονυσία. Παγνωσμένα, θέλω τη Διονυσία. Τους λέω πότε έχει Διονυσία. Γιατί γνωριζόμαστε, είναι η πρώτη κοπέλα που με ανέλαβε όταν ξεκίνησα στην κυρία Τζούμα και την έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Ταιριάζουμε κιόλας και μου αρέσει γιατί συζητάμε, λέμε ωραία πράγματα και αυτά. Μαθαίνω και πράγματα από τη Διονυσία. Και τώρα θέλω να τη ρωτήσω που θα πάω για αυτή τη θεραπεία της κυταρίτιδας, την οποία θα την κάνω φέτος, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε, σαν από τα επόμενα βίντεο που θα ανέβουν, να ξέρετε, θα κάνω τη θεραπεία κυταρίτιδας για να σας πω και τη γνώμη μου. Αυτά. Τώρα δεν ξέρω. Άμα θέλετε να δοκιμάσω κάτι άλλο στην κυρία Τζούμα, να μου το πείτε. Να το δω, να δω αν μου ταιριάζει, αν μου το προτείνει εννοείται και η γιατρός και να το κάνω και να σας πω τη γνώμη μου, πως μου φάνηκε κλπ. Τώρα λίγο στην τύχη βέβαια, αλλά θα βάλω σε όλο το κοιτάξτε τώρα ρε παιδιά που εγώ πάω να βάλω την κρέμα που εντάξει ξεκινήσανε εδώ πέρα οι άνθρωποι, προχωράμε κανονικά. Και εκεί που χάρηκα και λέω άνοιξε, ωραία, καλύτερα να πάω να περιμένω απ' έξω για να φάω. Έχω ξανακολλήσει, παιδιά. Καθίστε, δεν έχω περάσει ούτε την έξοδο που πάει. Ούτε την έξοδο που πάει Πατήσια δεν έχω περάσει ακόμα. Εντάξει. Και είναι 9. Σε μισή ώρα αποκλείεται να είμαι στην κυρία Τζούμα, παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλω λίγο αυτό να σας το δείξω. Δείτε τι ώρα έφτασα. Παιδιά, φεύγω τρέχοντας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάσε καλά, σε περιμένω. Το κορίτσι μου εδώ που σας έλεγα, που τη ζητάω και της λέω
Μορδιολυσία θέλω να πω. Εδώ υπάρχει μια σχέση αγάπης. Έτσι. Κάναμε δερμοαπόξηση, παιδιά. Κάναμε και διάνοιξη. Έχω πεντακάθαρο τέρμα. Δείτε τώρα, δείτε εδώ δερματάκι. Τέλεια. Σαν μωρού είναι. Σαν μωρού. Μορδιολυσία με έκανε σκοριτσάκι. Γεια σας και πάλι, 2 μέρες μετά τα τελευταία πλάνα που είδατε, σήμερα για μας είναι Μεγάλη Πέμπτη και καθίσαμε και βάψαμε αυγουλάκια και τα έκανα όπως πέρσι, να σας πω την αλήθεια μου. Τα έκανα έτσι με τη χαρτοπετσέτα που είναι σαν κουνελάκια, δείτε τι όμορφα που είναι, για να βάλουμε πάνω στα, μέσα στα πιάτα βασικά στο τραπέζι. Και εδώ έβαψα και μερικά παστέλ, με, τα μισά είναι ψεύτικα, τα μισά είναι αληθινά. Να ας πούμε αυτά εδώ τα κόκκινα είναι αληθινά. Και έβαψα και αυτά εδώ, τα οποία είναι έτσι παστέλ, μου αρέσουν εμένα να φτιάχνω και παστέλ. Και τα άφησα ματ, σε αυτά εδώ πέρα δεν έβαλα λαδάκι. Και ορίστε, έτοιμα και τα αυγουλάκια μας. Λοιπόν, εδώ είμαι να κλείσω και τη φετινή βλογκοστή, τη βλογκοστή του 2022. Θέλω να σας πω ότι αυτό το βίντεο, το σημερινό, η σημερινή βλογκοστή ήταν έτσι λίγο περίεργη, γιατί είδατε πλάνα 2 ημερών, είδατε τα πρώτα πλάνα ήταν τη Μεγάλη Τρίτη και σήμερα Μεγάλη Πέμπτη, γιατί σας είπα ότι είχα γυρίσει τα βίντεο από την προηγούμενη εβδομάδα, είχα ξεκινήσει να γυρνάω κάποια, για να μπορώ τις ημέρες, αυτές τις 4 ημέρες του Πάσχα, Μεγάλη Παρασκευή μέχρι και Δευτέρα του Πάσχα, να αφοσιωθώ λίγο στην οικογένειά μου, επειδή είχαμε έτσι λίγο δύσκολες ημέρες με τον κορονοϊό και όλα αυτά. Θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ, δεν έχω αυτά τα σκαμπανεβάσματα που είχα. Βέβαια πίνω τις βιταμινούλες μου εκείνες που σας είχα πει και νιώθω πάρα πολύ καλά. Και ήθελα έτσι να την κρατήσω την σημερινή βλογκοστή και για σήμερα, για να μπορέσω έτσι να σας έχω και κάτι πασχαλινό όπως το βάψιμο των αυγών. Λοιπόν, αυτά, σας φιλώ. Α, αν ξέρει καμία τρόπο πώς να φύγουν οι βαφές από τα χέρια μου, σας παρακαλώ γράψτε μου. Γιατί για ακόμα μία φορά και το χρώμα ζαχαροπλαστικής μου τα έκανα όλα κατά κόκκινα, αλλά φέτος χρησιμοποίησα και κανονική, βρήκα μία κανονική βρώσιμη βαφή και έβαλα αυτή, αλλά παρόλα αυτά ορίστε πώς έχω γίνει. Αν ξέρετε κάποιον τρόπο, έχω βάλει νόπρευμα σαπούνι, δεν έχει φύγει ακόμα. Να μου πείτε, να μην πω στην Ανάσταση έτσι. Τέλος πάντων, όχι ότι πειράζει. Λέμε τώρα. Αυτά.
Σας εύχομαι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να περάσετε ένα υπέροχο Πάσχα, να έχετε μια τέλεια Ανάσταση, να είσαστε με ανθρώπους που αγαπάτε και ανθρώπους που σας αγαπούν, να διασκεδάσετε. Και αν είσαστε από αυτούς που δεν μπορείτε φέτος να είσαστε με αγαπημένα άτομα, εγώ έχω κάποιους δικούς μου ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς κόλλησαν κορονοϊό και δεν μπορούν να είναι με οικογένεια, φίλους κλπ. Προσπαθήστε, αν είσαστε μια οικογένεια ας πούμε, που έχει κολλήσει κορονοϊό και είστε μέσα στο σπίτι, προσπαθήστε μέσα στο σπίτι να περάσετε όμορφα, να διασκεδάσετε, να βάλετε τη μουσική σας, όσοι έχετε αντοχές και μπορείτε εννοείται. Και εμείς φέτος πάρα πολύ ωριακά προλάβαμε να κάνουμε με τους δικούς μας Πάσχα, γιατί πριν λίγες ημέρες ήμασταν και εμείς θετικοί. Τέλος πάντων, αυτά σας φιλώ, σας χαιρετώ, να περάσετε τέλεια, να χαμογελάτε και βάλτε μουσική. Αυτό που σας λέω και στο Instagram, ανοίξτε παράθυρα να μπει καθαρό οξυγόνο μέσα στο σπίτι, βάλτε μουσική και προσπαθήστε να φέρετε όσο πιο θετικές και όμορφες σκέψεις μέσα στο μυαλό σας. Σας φιλώ γλυκά, θα τα πούμε πάλι πάρα πολύ σύντομα, λογικά την επόμενη εβδομάδα. Καλό Πάσχα, να περάσετε τέλεια!